Έρχεται στον κόσμο στην πρωτεύουσα Ρίο ένας από τους επιφανέστερους αρχιτέκτονες που ανέδειξε ο περασμένος αιώνας. Ήταν ο Όσκαρ Νιμέγερ, παιδί μιας ευκατάστατης εβραϊκής οικογένειας που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως τυπογράφος για να στραφεί στην αρχιτεκτονική στα 22 του όταν αποφάσισε να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών της πατρίδας του. Στη σχολή ενστερνίστηκε και τα ιδανικά της αριστεράς, στα οποία ο Νιμέγερ έμεινε πιστός μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Έχοντας διαμορφώσει ένα ιδιότυπο προσωπικό στυλ που ξεχώριζε για την τόλμη του, τη φαντασία, τη λιτότητα στη γραμμή αλλά και τα μνημειώδη μεγέθη, ο Νιμέγερ απέσπασε γρήγορα τη διεθνή αναγνώριση και καθιερώθηκε ως ένας από τους πρωτοπόρους της μοντέρνας αρχιτεκτονικής σε παγκόσμια κλίμακα. Πολλά από τα κτίρια του έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ έργο ζωής του θεωρούνται τα οικοδομήματα με τα οποία κόσμησε μια ολόκληρη πόλη. Η νέα πρωτεύουσα της χώρας του, Βραζίλια. Η περίφημη αίθουσα Madison Square της Αμερικανικής Μεγαλούπολης φιλοξενεί για πρώτη φορά αγώνα χόκεϊ επί πάγου. Το συναρπαστικό αυτό άθλημα επρόκειτο να εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον δημοφιλή αθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξή της ολοκληρώνεται χωρίς αποτελέσματα η διάσκεψη των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων του μεταβλημικού κόσμου, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σοβιετικής Ένωσης, της Βρετανίας και της Γαλλίας, που είχε σαν αντικείμενο τον καθορισμό του καθεστώτος της ηττημένης στον πόλεμο, Γερμανίας. Οι συζητήσεις των τεσσάρων για το μέλλον της Γερμανίας είχαν αρχίσει στη Μόσχα, αλλά είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο κυρίως λόγω των απαιτήσεων της Γαλλίας για μεγαλύτερες πολεμικές αποζημιώσεις και για έλεγχο της βιομηχανικής περιοχής του Ρουρ. Τα ίδια ωστόσο προβλήματα παρουσιάστηκαν και στη διάσκεψη του Λονδίνου και σε συνδυασμό με τις διαφωνίες που ανεφίησαν για τον τρόπο συγκρότησης της γερμανικής κυβέρνησης οδήγησαν και πάλι τις διαπραγματεύσεις σε αποτυχία, καθιστώντας αναπόφευκτη την πολιτική διαίρεση της μεταπολεμικής Γερμανίας. Η διάδοχος του Βρετανικού θρόνου Ελισάβετ και ο σύζυγός της Φίλιππος Μάουντμπάτεν βαπτίζουν το πρώτο τους παιδί. Το βρέφος, ηλικίας μόλις ενός μηνός, αποκτούσε το όνομα Κάρολος. Δύο χρόνια αφότου η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Αίγυπτο, αποσύρεται από την πρωτεύουσα Χαρτούμ με απόφαση των νέων Σουδανικών αρχών ένα βρετανικό άγαλμα. Ήταν το άγαλμα του Βρετανού στρατηγού Charles Gordon, διοικητή του Σουδάν κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η χώρα ανήκε στην Αίγυπτο και τελούσε υπό βρετανική κατοχή. Ο Gordon είχε βρει φρικτό θάνατο το 1885 στις σκάλες του παλατιού του από εξεγερμένους αυτόχθονες, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση ενός Σουδανού θρησκευτικού ηγέτη, του Μαχτή Μοχάμετ Αχμαντ, είχαν κηρύξει ιερό πόλεμο διεκδικώντας την ανεξαρτησία του τόπου τους. Το άγαλμα δεν θα καταστρεφόταν, αλλά θα παραδιδόταν στους Βρετανούς, οι οποίοι και θα το τοποθετούσαν στο οικοτροφείο Gordon School, που είχε ιδρυθεί το 1886 από τη Βασίλισσα της Βρετανίας Βικτωρία, εις μνήμη του Βρετανού στρατηγού. Ένα 24ωρο μετά την ενθουσιώδη υποδοχή του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Dwight Eisenhower, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκεπτόταν επίσημα την Ελλάδα, προσέρχεται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λίγη ώρα αργότερα, ο Eisenhower θα απίφθινε χαιρετισμό σε πανηγυρική συνεδρίαση του σώματος, από την οποία ωστόσο απουσίαζαν οι βουλευτές της ΕΔΑ, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την αντίθεσή τους στην αμερικανική πολιτική ανά τον κόσμο. Μία πολύκροτη δίκη φτάνει στο τέλος της. Ο πρώην ανώτατος αξιωματούχος των SS, Άντολφ Άιχμαν, που είχε εντοπιστεί και απαχθεί από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες στην Αργεντινή, καταδικάζεται σε θάνατο για τη συμμετοχή του στο ολοκαύτωμα. Όπως αποδείχθηκε στη δίκη, ο Άιχμαν είχε πρωταγωνιστήσει στην εκπόνηση της διαβόητης τελικής λύσης, του ναζιστικού δηλαδή σχεδίου για τη μαζική εξόντωση των Εβραίων. Και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε οργανώσει ο ίδιος τη μεταφορά εκατομμυρίων Εβραίων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου θανατώθηκαν κατά χιλιάδες. Η χώρα αλλάζει σημαία, καθώς το Καναδικό Κοινοβούλιο εγκρίνει ως νέο σύμβολο του κράτους την απεικόνηση ενός κόκκινου φύλου σφενδάμου σε λευκό και κόκκινο φόντο.
Σε απόσταση 297 χιλιόμετρων από τη Γη, η Αμερικανική Διαστημική ολοκληρώνει με επιτυχία ένα επιστημονικό και τεχνολογικό θαύμα. Τα επανδρωμένα διαστημόπλια Gemini 6 και Gemini 7 συναντώνται στο διάστημα και πραγματοποιούν από κοινού δύο περιφορές περί τη Γη, έχοντας απόσταση μεταξύ τους από 1,5 έως το πολύ 3 μέτρα. Ένας ιδιοφυής σχεδιαστής, ο πατριάρχης της ψυχαγωγίας Walt Disney, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών. Ο δημιουργός του Mickey Mouse και του Donald Duck είχε ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του ως σχεδιαστής πινακίδων για τα θέατρα, ενώ το πρώτο του καρτούν, με ήρωα το Mickey Mouse, το σχεδίασε σε ηλικία 27 ετών. Εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας, φτάνει στη χώρα μετά από πολύμηνη νοσηλεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έκτοτος ηγέτης του Ιράν, Ρεζά Παχλεβί. Η κυβέρνηση του Παναμά είχε δεχθεί να παραχωρήσει πολιτικό άσυλο στον έκτοτο μονάρχη, προκαλώντας έτσι τις έντονες αντιδράσεις ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού της. Ένας ραγδαία ανερχόμενος σοβιετικός πολιτικός, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, το νεότερο τότε μέλος του πανίσχυρου πολιτικού γραφείου του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος, πραγματοποιεί την πρώτη του έξοδο σε χώρα της Δύσης. Φτάνει για επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο, όπου θα γίνει δεκτός και από την Βρετανίδα πρωθυπουργό Μάργαρετ Θάτσερ. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξενείται στην Ισπανική Πρωτεύουσα, οι ηγέτες των χωρών μελών αποφασίζουν να βαπτίσουν ευρώ, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Το ευρώ επρόκειτο να τεθεί σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 1999, αρχικά ως λογιστική μονάδα και 3 χρόνια αργότερα ως κανονικό νόμισμα της Ενωμένης Ευρώπης. Το πείσμα ενός Βέλγου ποδοσφαιριστή, του Ζαν Μάρκ Μπόσμαν, που δεν δίστασε να αναζητήσει το δίκιο του στο Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προκαλεί την έκδοση μιας ιστορικής απόφασης που ανατρέπει άρδιν τα ισχύοντα στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Μπόσμαν είχε προσφύγει κατά της διοίκησης της ομάδας του, της Βελγικής Λιέγης, επειδή το 1990, μετά τη λήξη του συμβολέου του, του αρνήθηκε τη μεταγραφή του στην γαλλική Δουνκέρκη, διότι δεν την ικανοποίησαν τα οικονομικά ανταλλάγματα που της προσφέρθηκαν. Δικαιώνοντας τον Μπόσμαν, έκρινε ότι οι Ευρωπαίοι ποδοσφαιριστές μετά τη λήξη των συμβολέων τους είναι ελεύθεροι να συνεχίσουν την καριέρα τους σε όποια ευρωπαϊκή ομάδα οι ίδιοι επιθυμούσαν. Ταυτόχρονα, κατήργησε και τους περιορισμούς που ίσχυαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τον αριθμό των παιχτών με κοινοτικό διαβατήριο που είχαν δικαίωμα να αγωνίζονται στα εθνικά τους πρωταθλήματα. Ο ίδιος ο Μπόσμαν δεν ωφελήθηκε ούτε ως προς το ελάχιστο από τη δικαστική ετιμιγορία, καθώς είχε ήδη αποσυρθεί από τα γήπεδα. Όμως για τους ενενεργεία συναδέλφους του η απόφαση ήταν ένα θείο δώρο, καθώς καταργούσε ένα καθεστώς δούλο παροικίας των ποδοσφαιριστών που ίσχυε μέχρι τότε στον ευρωπαϊκό χώρο. Στα τέλη του 1939, ενώ ήδη η Ευρώπη είχε παραδοθεί στις φλόγες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η πόλη Ατλάντα, ετοιμαζόταν να υποδεχθεί την πιο εντυπωσιακή κινηματογραφική πρεμιέρα όλων των εποχών. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας, όλοι τους από τα λαμπερότερα ονόματα του αμερικανικού κινηματογράφου, έφτασαν στην πόλη με ειδικά ναυλωμένο αεροπλάνο, μαζί με τον παραγωγό της ταινίας, τον David Selznick. Χιλιάδες συνοστίζονταν στην πίστα του αεροδρομίου για να θαυμάσουν από κοντά τη Vivian Leigh, την Olivia de Havilland, τον Clark Gable. Και πολύ περισσότεροι είχαν κατακλείσει τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, περιμένοντας με ανυπομονησία τη στιγμή που η αυτοκινητοπομπή με τα είδωλά τους θα περνούσε από μπροστά τους. Η ίδια εικόνα επικρατούσε και έξω από την κινηματογραφική αίθουσα που θα φιλοξενούσε τη μεγάλη πρεμιέρα, καθώς ελάχιστοι ήταν οι τυχεροί που είχαν εξασφαλίσει την είσοδο. Σε λίγο τα φώτα χαμήλωσαν και οι τίτλοι φάνηκαν στην οθόνη. Ήταν η ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος». Μια επική εξιστόρηση του αμερικανικού εμφυλίου και του αγώνα των ηττημένων για επιβίωση, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάργαρετ Μίτσελ. Εκείνη τη βραδιά το ημερολόγιο έγραφε 15 Δεκεμβρίου του 1939. Ήταν η εκκίνηση μιας τριαμβευτικής πορείας που θα έφερνε το «Όσα παίρνει ο άνεμος» στις πιο περίοπτες θέσεις του κινηματογραφικού πάνθεου, θα απέφερε στην ταινία 8 Όσκαρ
και θα την καθιέρωνε ως μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στην ιστορία της 7ης τέχνης. Αναρρύθμιτες φορές στο παρελθόν ο ευρωπαϊκός τύπος ήθελε το βασιλιά του Βελγίου Μποντουέν να αραβωνιάζεται ή και να παντρεύεται. Αλλά πάντοτε διαψευδόταν. Αυτή τη φορά όμως οι πληροφορίες του ήταν ακριβείς. Την καρδιά του Βέλγου γαλαζοαίματου είχε κερδίσει μια Ισπανίδα κόμισσα, η δόνα Φαμπιόλα ντε Μόρα ή Αραγκόν. Και το γεγονός δέσποζε επί εβδομάδες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο γάμος του τελέστηκε στην εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ, στο κέντρο των Βρυξελών, και απετέλεσε εθνική γιορτή για τους Βέλγους που είχαν κατακλείσει τους κεντρικούς δρόμους της πόλης για να επιθυμήσουν το βασιλικό ζεύγος. Παρόντες στη γαμήλια τελετή ήταν εκπρόσωποι όλων των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων, αλλά και εκατοντάδες προσωπικότητες της πολιτικής και οικονομικής ζωής της γυραιάς Υπήρου. Μήνυμα απέστειλε και ο Πάπας Ιωάννης, ευχόμενος ευτυχία και μακροημέρευση στους νεόνυμφους και ευημερία και ειρήνη στο λαό του Βελγίου. Εκείνη την μέρα το ημερολόγιο έγραφε 15 Δεκεμβρίου 1960. Ήταν η μέρα που το Βέλγιο αποκτούσε και πάλι βασίλισσα αγαπητή στους πολίτες του, οι οποίοι δεν είχαν συγχωρήσει ποτέ τον προηγούμενο βασιλέα και πατέρα του Μποντουέν, Λεοπόλδο, για την απόφαση του να ξαναπαντρευτεί μετά τον τραγικό θάνατο της πρώτης συζύγου του, που εκείνοι λάτρευαν, τη Αστρίν. Τον Δεκέμβριο του 1989 το καθεστώς Τσαουσέσκου στη Ρουμανία έδειχνε ακλόνητο. Ο άνεμος των αλλαγών που είχε ήδη ανατρέψει τα πάντα στο Βερολίνο, τη Βουδαπέστη και την Πράγα, λες και είχε σταματήσει στα ρουμανικά σύνορα. Οι Ρουμάνοι άλλωστε αγνοούσαν τα όσα συνέβαιναν στη γειτονιά τους, καθώς τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, ελεγχόμενα πλήρως από το καθεστώς, περί άλλων ετήρβαζαν. Στην πραγματικότητα όμως, η χώρα ολόκληρη ήταν μια πύργιδα αποθήκη, έτοιμη να εκραγεί. Διότι όλα όσα είχαν οδηγήσει τα γειτονικά καθεστώτα σε κατάρρευση υπήρχαν και στη Ρουμανία και μάλιστα στον υπερθετικό βαθμό. Έλειπε μόνο η σπίθα στην άκρη του φυτιλιού. Και αυτή ήρθε εκεί που κανείς δεν περίμενε, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη κοντά στα αρούμενα γιουγκοσλαβικά σύνορα, την Τιμισοάρα. Μαθαίνοντας από εκπομπές της γιουγκοσλαβικής τηλεόρασης τα όσα συνέβαιναν στις γειτονικές πρωτεύουσες, οι κάτοικοι της Τιμισοάρα βγήκαν στους δρόμους και απέτησαν να αλλάξει και η δική τους ζωή. Η απάντηση του ρουμανικού καθεστώτος ήρθε αστραπιαία. Ήταν εξαιρετικά βίαιη. Η Τιμισοάρα κατακλείζεται από ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και στρατού, πιστές των Τσαουσέσκου, που δεν διστάζουν να ανοίξουν πύρ για να αποκαταστήσουν τη διασελευτήσα τάξη. Όταν η Τιμισοάρα έβγαινε στους δρόμους, το ημερολόγιο έγραφε 15 Δεκεμβρίου 1989. Λίγα 24 ώρα αργότερα, το καθεστώς Τσαουσέσκου επιχειρεί να επιβεβαιώσει την ισχύ του, οργανώνοντας στο κέντρο του Βουκουρεστίου ένα πάντιμο συλλαλητήριο υποστήριξής του. Ο μιλητής ήταν ο ίδιος ο Τσαουσέσκου, που τυφλωμένος από την αλαζονία της εξουσίας, είχε πιστέψει ότι η θύελλα είχε περάσει. Όμως συναντά τη θύελλα μπροστά του. Όταν αρχίζει να καταγγέλει τους διαδηλωτές της Τιμισοάρα ως ενεργούμενα ξένων μυστικών υπηρεσιών, ένα σαχός οργής σηκώνεται από το συγκεντρωμένο πλήθος. Που σχεδόν αμέσως δίνει τη θέση του σε βροντερά αντικαθεστωτικά συνθήματα. Μέσα σε μια στιγμή τα πάντα είχαν αλλάξει. Ο ξεσηκωμός της Τιμισοάρα είχε γίνει χιονοστιβάδα που σάρωνε τα πάντα στο περασμά της και πλέον τίποτε δεν μπορούσε να τη σταματήσει.